Έχουμε ένα παιδί ο Τσιάνης Ωτης. Ωραία, σε ένα παράλληλη. Και να ούζα. Μεγάλη απόκρουση εδώ Καρκαμάνη. Ακριβώς σε 30 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα. Η Λάρισα κάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Ίζα. Ο Καρκαμάνης με εκπληκτική απόκρουση διώχνει με γροθιά σε κόρνερ. Μια παράβαση που τελέστηκε γρήγορα από τον Τσιμπίνη για τον Τασίλβα και πάλι Τσουκάλης απέναντι στον Μουρατίδη. Τασίλβα ωραία για τον Τσιμπίνη. Του βγαίνει από πίσω ο Τσιμπίνης. Ωραία προσπάθεια του Τσιμπίνη, παίρνει καρδιά της άμυνας του Άρη. Ο Μωρατής θα το σταματήσει όμως. Και στο Ίκαρα πέσει κάτω και πέναλτι. Πέναλτι από τον Καβαλά. Ενώ ο Κολομητρούσης κακώς διαμαρτύρεται. Ήταν σωστή η απόφαση του κ. Καβαλά. Ακριβώς στο 12 η Λάρισα κερδίζει πέναλτι με τον Ρουμάνα το Στόικα που μπήκε στη φάση. Στην πολύ ωραία προσπάθεια του κ. Τσιμπίνη. Ακριβώς στο 12 λοιπόν η Λάρισα της δίνεται η ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Πέναλτι λοιπόν που υπέπεσε ο Μουρατίδης στην προσπάθεια του να ανακόψει τον Στόικα που μπήκε με πολύ δυνάμει στη φάση αλλά από τα πλάγια. Καλίτσιος απέναντι στο Καργαμάνι, Καλίτσιος και γκολ. Και γκολ για τη Λάρισα. Ακριβώς στο 13 η Λάρισα ανοίγει το σκορ με τον Γιάννη Καλίτσιο. Χάρη στο εύστοχο τίμα πέναλτι που κέρδισε ο Στόικα. Για τον Ντασίλβα και πάλι. Ντασίλβα θα κόψει την μπάλα. Θα ανοίξει για τον Στόικα που είναι απέναντι στον Κολτσίδα. Στόικα τώρα απέφυγε. Στόικα. Στόικα και τον Κολομητρούση σου του Στόικα. Η μπάλα πάνω στο πόδι του Κολτσίδα για κόρνερ. Τρέχει και η παράβαση γρήγορα από τον Τσουκάλη για τον Ντασίλβα και πάλι Τσουκάλης που θέλει να βρει τον Μήλος. Έφυγε η μπάλα. Να ο Μήλος. Παιχνιδιάζεται θα λέγαμε. Από τον Τσίμπο. Μήλος πεπημένη. Απέφυγε τον Τσίμπο. Μήλος. Σουτ. Καγαμάνης. Πάουν για τον Άρη με εκτελεστή τον αρχηγό του τον Μουρατίδη. Ανθρώπινο τείχος από τους Βουτυρίτσα και Τσιμπίνη. Μουρατίδης πλασαριστά. Και βαρέσω να μπουζεί και μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Πάρα θα φύγει out. Τσίμπος. Τσίμπος έχει δυνάμεις. Θα κάνει ωραία σέντρα. Μιχαήλ. Έφυγε πάρα από τον Μιχαήλ. Μπράβο να πάρει. Σαμόλης και γκολ. Σαμόλης και γκολ. Εκτός θέσεως ο Μιχαήλ. Ευθύνεται καθαρά για τον γκολ. Ο τερματοφύλακας Λάρισας δεν μπόρεσε να πιάσει την θέση του και πάλι. Από την αποτυχημένη έξοδο που έκανε και στην πρώτη καλή επίσκεψη στα καλά της Λάρισας ο Άρης στην επανάληψη στη δεύτερη μάλλον πραγματοποιεί το 1-1. Βουτυρίτσας ψιλοκρεμαστά, θα βγει ο Καργαμάνης, θα διώξει και γκολ, γκολ για τη Λάρισα από τον Ασκιάκο, γκολ για τη Λάρισα, η Λάρισα απαντάει αμέσως στο 57 με τον Ασκιάκο, νέα αποτυχημένη έξοδος από τον Καργαμάνη, ο Ασκιάκος το καταλαβαίνει στο δωροκάρι. Και πραγματοποιεί το 2-1 για τη Λάρισα μέσα στα έξαλλους πανεκκινησμούς. Ξύγοντας σύλλογα τα σύλλογα με μία κάτω Τσουκάλη. Καθυστέρησε ο Μάγκος. Τσουκάλης τα σύλλογα. Και πάλι κάτω Τσουκάλη. Δεν υπάρχει ο Σάιτ. Τσουκάλης θα γυρίσει απέναντι στον Κολομητρούση. Θα γυρίσει τελικά. Ίσα. Η μπάλα στο Καρκαμάνι. Πολύ καλή ευκαιρία. Στο 80. Για τη Λάρισα, ο Καλίτσος θα παρακολουθήσει πλάγια out μπροστά στον Πετράκη και τα χέρια.